και πέφτεις, όπως ρίξατε στη μέγενή σας στη Μονακό, πέφτεις τώρα στη μέγενή Τσοφοκλή. Χαρά μου, τιμή μου. Λοιπόν, μας έλεγε πριν ότι σε αγαπάει πάρα πολύ, ότι είσαι γενιά του, είσαι μαθητής του εντός εισαγωγικών μπασκετικά, αλλά δεν περίμενε ότι θα είσαι πρώτος σκόρερ της ομάδας σήμερα. Τι έγινε, φίλε. Είχαμε βάλει τρίποντο δύο χρόνια τώρα. Τι έγινε. Όχι, όχι. Καμπλαντίζει έτσι. Κλείσε εδώ πέρα με την καλή κουβέντα. Για καλό τον πήρα ταυτόχρονα. Λοιπόν, πες μας τι έγινε, τι είδες. Εντάξει, τι είδα. Ένα κλασικό παιχνίδι πλέον. Πιο σκληρό παιχνίδι. Λίγο νευρική στην αρχή. Λίγο το ότι όταν έχεις μια καλή χρονιά και έχεις μια πολύ καλή διάρκεια, κοιτάζεις και νομίζεις σαν ομάδα ότι πρέπει όλα να τα βγάλεις μέσα σε ένα δεκάλεπτο, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αλλά καταφέραμε και παίξαμε τον μπάσκετ που μπορούσαμε, διαχειριστήκαμε καλά, πάρα πολύ καλά σε εισαγωγικά την πίεση και, και πήραμε μια σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη που πρέπει να είναι πιο σημαντική. Το σκονάκι που είναι. Λοιπόν, ο Σοβοκλής είπε ότι μέσα που σας μιλούσε ο Μπαρτζόκας, σας έλεγε τα κλασικά και ότι είναι κλισέ αυτά που λέει ένας προπονητής σε τόσο έμπειρους παίκτες μετά από το 1-0 σε μια σειρά play-off, γιατί και χωρίς να σας τα πει, ξέρει τι πρέπει να κάνετε. Okay. Συγγνώμη, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη σε κρατήσαμε. Ωραία. Ζητάμε συγγνώμη από την Νόβα. Ζητάμε συγγνώμη, κύριε Κουβριδέζη. Σε κλέψαμε για λίγο. Θα σου απαντήσω όμως για να μην τα αφήσω έτσι. Όντως δεν είναι κλεισέ για το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι δύσκολο και χρειάζεται πάρα πολύ καλή διαχείριση. Άρα έχουμε διαφωνία Γιώργου Σοφοκλή. Πάμε, έφυγε. Έφυγε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μετά με κάνει σταυρό που έχουν το Μακ Τζέιμς.